Ξαφνικά μπήκε στη ζωή μας ο Νέσος Φαγιανάκης. Τραγουδάμε τραγούδια του, κουβεντιάζουμε συχνά μαζί σου. Πώς μπήκες έτσι, για πες μας το μυστικό, αν υπάρχει μυστικό. Δεν υπάρχει μυστικό, απλά είμαι αυτός που φαίνομαι, είμαι αυτός που ακούγεται. Είδες και εσύ η οικογένειά μου πώς είναι, πώς λειτουργεί, έχουμε μια τρέλα δική μας. Ο φωτιά κι αμόνι εδώ περάσει, από ατσάλι εγώ πιαθεί, και τη ψυχή μου εγώ κρεμάσει. Αυτό θα πάμε κλωστή. Τελικά τα ημίμετρα και το περίπου δεν... Δεν σε εκφράζουν, δεν σε δεν εκφράζουν και νομίζω ότι δεν βγάζουν και αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό που κάναμε παλαιότερα από τις σιρικάδες, να πιαστούμε κάτσε καλά και ξέρει ποιος είμαι εγώ, δεν έχει ποιος είμαι εγώ. Πάρτινε, για χαρά, χαίρετε. Δηλαδή την άκουσε αμέσως. Έλεγα να πετάξετε μακριά σκοτούρες και προβλήματα και να έρθετε μαζί μας στην πιο χαρούμενη πτήση της εβδομάδας. Εξάλλου, σε αυτή την πτήση, στην επιβάτες, θα έχουμε δίπροσωπο που έχουμε αγαπήσει όλοι μας και ομορφαίων τη ζωή μας. Είναι ο Νότης Φακιανάκης και η Ελένη Μενεγάκη. Έλατε λοιπόν μαζί μας, πάτε μόνο μαζί σας την χαρά της ζωής και το χαμόγελο στη ζωή και ξεκινάμε την πτήση μας αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. One, two. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Σε ποια ματιά τα όνειρα να κάψω. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Χρόνια δεν έχω τώρα για να γλάψω. Νότης Σφακιανάκης. Βγάζει ένα δίσκο και σε 48 ώρες σχεδόν έχει εξαντληθεί. Εμφανίζεται σε ένα νυχτερινό κέντρο και πρέπει 2 μήνες πριν να αναζητάς θέση. Δίνει συναυλία σε ένα στάδιο και δύσκολα βρίσκεται στάδιο για να χωρέσει όλους αυτούς που θέλουν να τον δουν και να τον ακούσουν. Μήπως ζούμε στον αστερισμό του Νότη? Μπορεί τα πράγματα να είναι και έτσι. Όπως και να έχει το πράγμα, σήμερα θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά για το φαινόμενο Νότης Σφακιανάκης, καθώς ο Νότης αυτό το βράδυ είναι μαζί μας. Να έρθει λοιπόν κοντά μας ο Νότης Σφακιανάκης. Καλώς. Καλώς όρισες. Για την κουστινιά βλέπω το γυαλί, άψογος. Ήρθα ανάλογα ενδεδειμένος. Άψογος. Μετά την Τουρκία που πήγαμε, σε βλέπουμε με άλλη εμφάνιση τώρα. Γιατί? Διότι ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είχαμε πάει μαζί με τον Νότη στην Τουρκία πριν από λίγες μέρες, στην Αλικαρνασσό, για να συναντήσει τις ρίζες του. Θα το δούμε αυτό στην πορεία της εκπομπής. Με άλλη εμφάνιση ήμουνα. Και είμαστε αλλιώς ενδεδειμένοι για τις περιστάσεις. Εγώ δεν γνώριζα, Κώστα, ότι υπάρχουν. Είναι η πατρίδα της γιαγιάς μου, η Αλικαρνασσός. Δεν γνώριζα ότι υπάρχουν Τουρκοκρήτες
οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί πλέον εκεί πέρα εδώ και 80 τόσα χρόνια. Μπράβο. Τη σκότωσε τελικά. Αυτή και αυτή είναι έξω από το στούντιο. Έχουν μαζευτεί διάφοροι θαυμαστές σου, νέοι και αυτά, και θέλουν να μπουν μέσα, λένε, να συναντήσουν, και εμείς έχουμε κλείσει όλες τις πόρτες εδώ πέρα και χτυπάνε τις πόρτες για να μπουν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες γίνεται αυτή η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Δεν ήξερα λοιπόν ότι υπάρχουν Τουρκοκρήτες. Νόμιζα ότι μόνο τους δικούς μας έχουν διώξει από εκεί και έχουν έρθει στα παράλια τα ελληνικά. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που οι άνθρωποι αυτοί, ενώ δεν γεννήθηκαν στην Κρήτη, στα σπίτια τους μίλαγαν κρητικά, το λέγαν όλοι, όχι ελληνικά, κρητικά, και έχουν κάνει και ομάδα. Ήταν όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα. Να σας πω ότι πάντοτε ασχολούμαι λιγάκι με την ζωή των καλεσμένων, χωρίς να υπερβαίνω βεβαίως τα όρια της προσωπικότητάς τους. Ασχολήθηκα λιγάκι με τη ζωή του Νότι και ξαφνικά συναντάω έναν Νότι ο οποίος δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν ξενυχτάει άσκοπα, δεν κάνει καμία κατάχρηση, κοιμάται νωρίς όταν δεν δουλεύει, ένας πολύ καλός σύζυγος και γενιάρχης. Θα έλεγα τελικά ότι μου θυμίζει λίγο κοσμοκαλόγερο. Είναι τα πράγματα έτσι? Όχι, έχεις κάνει δύο λάθη σε αυτά. Το ότι δεν ξενυχτάω χωρίς λόγο και το ότι κοιμάμαι νωρίς όταν δεν έχω κάτι να κάνω είναι λανθασμένα. Κοιμάμαι μονίμως πέραν των ωρίων. Δηλαδή κοιμάμαι πάντοτε μετά από πάρα πολύ αργά. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και όταν δεν δουλεύεις. Και όταν δεν δουλεύω. Δεν μπορώ να κοιμηθώ νωρίς. Έχει διαμορφωθεί έτσι η ζωή σου, ναι, ίσως από τη δουλειά σου. Το ρολόι έχει αυτή τη λειτουργία πλέον. Πάντως δεν σε συναντάει κανείς ούτε σε κοινωνικές εκδηλώσεις, ούτε σε αυτό που λέμε γκαλά, ούτε σε πρεμιέρες, είσαι σε αυτό. Πάντοτε ξέρεις. Από μικρό παιδί ήμουνα, ναι, με τους φίλους μου διάχυτος κτλ. Αλλά γενικότερα είμαι, δεν θα έλεγα σεμνός, είμαι ντροπαλός. Δεν μ' αρέσει η πολυκοσμία. Διότι όταν πηγαίνεις σε τέτοιες εκδηλώσεις, λίγο πολύ όταν έχεις πια μία επωνυμία, γίνεσαι επίκεντρο. Και δεν μου ταιριάζει αυτό το πράγμα. Όμως ξέρεις κάτι, στη σημερινή μας εκπομπή ο κόσμος θέλει να ακούσει τραγούδια σου. Λέω λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Και επιχειρηματίες δηλαδή που συνεργάζονται, θα γίνουν κλέφτες. Με ποιο τραγούδι θα ήθελες να δικό σου να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας βραδιά? Αυτό που έχει κάνει έτσι ισχυρή παρουσία μέσα στο χώρο και στο χρόνο νομίζω ότι είναι ο Αετός. Ο Αετός πεθαίνει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκει σφαίρα, τον αγκαλιάζει ο ετοιμάζεσαι για το χειμώνα, έτσι δεν είναι? Θα ξεκινήσετε πότε? 25 Νοεμβρίου. 25 Νοεμβρίου στην Ιερά Οδό. Στην Ιερά Οδό. Και θα μείνεις όλο το χειμώνα. Ναι. Έτσι. Μέχρι τον Μάρτιο, κάπου εκεί. Ξέρεις κάτι, δίνεις την αίσθηση ενός ανθρώπου που είναι έτσι αυστηρός, σκληρός, μερικές φορές κυνικός στην αλήθεια του. Ναι. Και από την άλλη πλευρά, τα τραγούδια σου και οι στίχοι τους, αλλά και η έκφρασή σου, δίνουν έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και δέκτης μηνυμάτων της εποχής. Ποιο από τα δύο είναι ο Νότης Φαγιανάκης? Και τα δύο. Νομίζω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, ο οποίος είναι ευθύς και όπως το είπες, γιατί κάποια στιγμή πήγαν αρπαχτό, κυνικός, λέγοντας ναι στην αλήθεια του, νομίζω ότι η αλήθεια δεν έχει άλλο πρόσωπο. Είναι μία και μοναδική. Είναι αληθές αυτό που λες, είναι κάπως, άρα δεν είναι αλήθεια. Πριν από λίγο μου είπες για τον Ηλία τον Μαροσούλη. Τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή έχετε γίνει πια έτσι μαζί, είσαστε χρόνια. 5 χρόνια συνεργάτες, κάτω από συνθήκες, κάποιες φορές αρκετά έτσι αντίξωες. Όλα μας κύλησαν καλά, διότι υπήρξε... η συνεργασία μας ήταν συνεργασία κατανόησης. Νομίζω ότι έτσι αισθάνεται και ο Ηλίας, διότι αυτός έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους του χώρου. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ εύκολο να δούμε πώς αισθάνεται ο Ηλίας, γιατί ο Ηλίας είναι μαζί μας αυτό το βράδυ. Τον έχουμε και νομίζεις εσύ ότι δεν τον είδα εγώ. Να έρθει λοιπόν ο Ηλίας ο Μαροσούλης εδώ πέρα. Ναι, νομίζω ότι δεν σε είδα προηγουμένως. Και εγώ έρχεται ξαφνικά. Γεια σου, δεν γίνεται. Πήγε να με αποφύγει, αλλά τον είχες δει, ναι. Δεν έπιασε τίποτα. Λοιπόν, και αυτό το χειμώνα μαζί πάλι με τον Νότι, έτσι. Μαζί. 5ο χειμώνα μαζί. Τι είναι αυτό που σας δένει, ρε Ηλία, γιατί
Πολλοί αναρωτιούνται πώς καταφέρνει ο Μαροσούλης να ψήνει τον Σφακιανάκη, να είναι κάθε χρόνο μαζί του και να κάνουν αυτά που κάνουν και τα ξέρουμε και στο Ρέξ και τώρα στην Ιερά Οδό. Να το πω εγώ, να μην το πει ο Ηλίας. Του κάνετε μια ερώτηση που είναι αρκετά δύσκολη για εκείνον να απαντήσει και ίσως να μην απαντήσει όπως θα απαντήσω εγώ. Εγώ έχω απαιτήσεις, το ξέρω ο Ηλίας. Όταν λοιπόν κάθε χρόνο οι απαιτήσεις μου αυξάνονται, ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να ακολουθήσει τις απαιτήσεις μου είναι ο Ηλίας. Κώστα, ο Νότης δεν το ξέρει ο ίδιος. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν είναι μόνο τεράστιος καλλιτέχνης. Είναι τεράστιος ταλέντο, είναι τεράστιος στάρ. Κατέχει πράγματα. Όπως ξέρεις, ήμουν στο θέατρο από 57. Αν έχω δει στο μυαλό μου εικόνη, στο Δωράκι, Χατζηδάκι, Κατράκι, Χατζίσκο, Λαμπέτη, Χόλ, Πέρασε όλοι, Φέρνη, Καλογεροπούλου, πράγματα πολλά. Έχει ένα αίσθητο τεράστιο, οι δύο φοδοί θέατρο, δύο φορές στις 2-3. Και είναι τεράστιος σκηνοθέτης, τεράστιος σκηνογράφος, τεράστιος χορογράφος. Τα πάντα κάνει αυτός. Είναι η διάθεσή μου να μπαίνω μέσα στα πράγματα και να βάζω την πινελιά μου. Σέβεται το θεατή πολύ, Κώστα. Παναγία μου. Μην τους κλέψουμε, δεν παίρνουμε τίποτε. Δεν θέλει, καταρχήν, στα πρώτα τραπέζια να πάρει λουλούδια. Ό,τι έρθουν τα φιλαράκια του. Τι ψεγάδι του βρίσκεις, για να μην λέμε μόνο καλά λόγια. Τελειομανή. Αυτό δεν είναι ψεγάδι, αυτό είναι προτέρημα. Δεν είχα ποτέ πρόβλημα μαζί του με τίποτε άλλο. Λόγω τιμής δεν είχα. Εσύ τι ψεγάδι βρίσκεις στον εαυτό σου. Στον εαυτό μου. Ναι. Το ότι στενοχωριέμαι πολύ περισσότερο από ότι θα άξιζε τον κόπο, αν και αξίζει που στενοχωριέμαι, διότι αν ήμουν λίγο διαφορετικά σκεπτόμενος, λίγο πιο χαλαρά, ίσως να πέρναγα καλύτερα. Όταν είσαι με την παρέα σου, με τους φίλους σου, στο σπίτι σου, ποιο τραγούδι σου έρχεται και σιγοψιθυρίζεις από τα δικά σου περισσότερο? Διάφορα. Διάφορα, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο. Τη Στέλλα, τη Σμυρνιά, τον Αϊτό, το σώμα μου. Το παράλληλα κάποιες φορές. Η Στέλλα Ισμηνία πώς είναι, πες το αν μπορούσε έτσι να το ακούσουμε λίγο ακαπέλα τώρα. Πάλι χαράματα ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια σου. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που... Τι... Μεγακλή, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται πέρα μέσα. Τι γίνεται εσύ. Εδώ κοιτάτε χάλι ρε. Οι Blues Brothers, κοιτάτε να δείτε. Θα ήθελα να σας πω κάτι, μια και έγινε τώρα έτσι. Αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα τομάρια του κόσμου βρίσκονται μαζί μας. Αλλά έχω την τιμή να φιλοξενώ, με αρχηγό εμένα, έχω την τιμή να φιλοξενούμε εδώ κοντά μας